Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ξεναγεί τους χρήστες της στον κόσμο του αρχιτέκτονα Walter Gropius, που είναι ένας από τους ίδρυτες της διάσημης σχολής του Bauhaus. Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα κτίρια που σχεδίασε ο Γερμανός αρχιτέκτονας στο Βερολίνο, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το application για να κάνουν μάλιστα οργανωμένες βόλτες ξενάγησης και να διαβάσουν λεπτομέρειες για τον Gropius και τις δημιουργίες του. Ο Walter Gropius είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Ανήκει στην ομάδα των αρχιτεκτόνων που στήριζε και προωθούσε τον μοντερνισμό. Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία του 20ου αιώνα. Ένα από τα βασικά αξιοθέατα στο Βερολίνο είναι το Gropiusstadt, η πόλη δηλαδή του Gropius. Σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 50 από τον διάσημο αρχιτέκτονα και την ομάδα του. Ο Gropius ζούσε στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 30, αφού είχε καταλήψει τη χώρα του μετά την άνοδο των εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία. Το κεντρικό κτίριο, το Gropius House, ολοκληρώθηκε το 1968, ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Gropius. Η εφαρμογή προσφέρει με εξαιρετικά απλό τρόπο πληροφορίες, γεγονότα, τοποθεσίες και φωτογραφίες. Προσπαθούμε να ελκύσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου που θέλει να δει διαφορετικά τον πολιτισμό. Να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον τους, να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να υπάρξει ένα είδος αλληλόδρασης. Προορίζεται και για τους νεότερους που δεν περπατούν με έναν οδηγό τέχνης αναχείρας ή με ένα βαρύ αρχιτεκτονικό βιβλίο. Αυτή η γενιά κάνει βόλτα με το smartphone και με μια εφαρμογή που προσφέρει πληροφορίες. Το application προσφέρεται δωρεάν για κατέβασμα σε Android, iOS και Windows. Χρηματοδοτήθηκε και σχεδιάστηκε από την Εθνική Υπηρεσία Μνημείων του Βερολίνου με την υποστήριξη των αρχείων Bauhaus. Προσφέρεται μόνο στα γερμανικά προς το παρόν, αλλά αυτή την περίοδο σχεδιάζεται και η αγγλική βερσιόν.